λιγότερη συλλογή εσόδων. Τώρα Δήμος Οροπού για πρώτη φορά ολοκληρώσε το περιουσιολόγιο του Δήμου Οροπού της ακίνητης περιουσίας του. Δεν υπήρξε σε καμία δημοτική κοινότητα περιουσιολόγιο. Η καλή πορεία των οικονομικών μας είχε ανταπόκριση και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Μόλις μέσα σε 3,5 χρόνια εξασφαλίσαμε την ένταξη 3 βιολογικών καθαρισμών στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Και μιλάω το βιολογικό των Δήμων Οροπίων Μαρκοπούλου Απλώνα, τον βιολογικό Καλάμου Αγίων Αποστόλων και το αποχαιρετευτικό Καπαδρετίου. Πρόκειται για μεγαλόπνοα έργα τα οποία προωθούμε και θα προσώσουν στον τόπο μας την έγνοια που του αξίζει. Έργα που η υλοποίησή τους είναι βέβαιη και απόλυτα εξασφαλισμένη χρηματοδότησή τους. Έτσι κινηθήκαμε σε όλο το φάσμα της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου μας. Ακούτε πολλά. Πήραμε αποφάσεις, δεκάδες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Έχουμε βρει το οικόπεδο, είναι χωροθετημένο, έχει περιβαλλοντολογική άδεια, έχει δημοπρακτηθεί η μελέτη του βιολογικού 1.600.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα όλα είναι παραμύθια. Τα έργα αυτά δεν γυρίζουν πίσω με τίποτε. Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα και δεν αφήνουμε να πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προωθήσαμε τα γενικά πολεοδομικά σχέδια σε όλο το Δήμο. Με πολλά από αυτά ήδη να βρίσκονται στη β' φάση. Μια περιοχή σαν τη δική μας πανέμορφη, όταν έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο, σχέδιο πόλης και αποχαιρετευτικό, δεν θέλει τίποτα άλλο πλέον. Η υποδομή της είναι παρόν. Αυτά τα δύο διαφοροποιούν τον τόπο μας και τον ανεβάζουν ψηλά. Για να γίνουμε πολιτισμένη χώρα ευρωπαϊκή, πρέπει να πετύχουμε σε αυτά τα δύο σημεία. Σχέδια πόλης και βιολογικούς. Θα παλεύουμε την επόμενη πενταετία, θα είναι παραδομένα στην περιοχή των Οροπίων. Ολοκληρώσαμε έργα υποδομής σε κάθε γειτονιά. Έχουμε δημοπρακτήσει σημαντικές αναπτυξιακές μελέτες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Διαβάστε το πρόγραμμά μας. Είναι κουραστικό να σας αναφέρω. Είναι χιλιάδες οι πράξεις που έχουμε κάνει. Ο αγώνας απίστευτος. Η ιστορία θα μας καταγράψει σαν αυτή την περίοδο στο Δήμο Οροπού. Προωθούμε σπουδαία έργα υποδομής, όπως έργα οδοποιίας 1.600.000 ευρώ. Πράγμα στην οδοποιία, το οποίο ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από τους συμπολίτες μου, τους κατοίκους, γιατί δεν προλάβαμε λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας, κυρίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να προωθήσουμε σήμερα την αποκατάσταση κάποιων δρόμων. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, κατασκευές σχολικών κτηρίων, δημιουργία θετικών κέντρων, μια σειρά από έργα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση και φυσιογνωμία κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή, λέω τα έργα που έχουμε κάνει και είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Επιπλέον, πετύχαμε χρηματοδότηση 100% από το Πράσινο Ταμείο και τοποθετήσαμε σύγχρονες παιδικές χαρές σε πολλά μέρη του Δήμου, όπως βέβαια και στο χωριό μας. Αλλά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, πετύχαμε μετά από προσφυγές, μετά από φακέλους, μετά από 1,5 με 2 χρόνια δουλειά προσωπική κυρίως στο θέμα αυτό, την έκκληση της άδειας για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είναι ένα έργο που θα διαφοροποιήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας. Θα καθαρίσει το Δήμο μας διαπαντός. Αυτό το έργο κάποιοι το πολέμησαν και τώρα δήθεν το υπερασπίζονται. Ένα τεράστιο περιβαλλοντολογικό έργο με νόμιμη αδειοδότηση από τις λίγες στην Ελλάδα είναι έτοιμο να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Ένα έργο που σέβεται το περιβάλλον και λύνει το διαχρονικό πρόβλημα των απορριμμάτων και της καθαριότητας. Ένα τεράστιο πρόβλημα σε 400.000 στρέμματα Δήμου. Είμαστε παρόντες σε κάθε τομέα. Λειτουργούμε υπεύθυνα και πάντα για το καλό του συνόλου. Δίνουμε νόημα στο όραμα δημιουργίας που μας εμπνέει. Στη νέα νοοτροπία ηθών και πράξεων. Αυτό κάνουμε και στον πολιτισμό. Με τις εκατοντάδες εκδηλώσεις μας κάθε χρόνο και την άψογη συνεργασία με τους συλλόγους. Τα ζωντανά κύτταρα των ιστορικών και κοινωνικών μας καταβολών. Αρκεί να σας πω ότι μία μικρή τοπική κοινότητα έδινε 50 με 60 χιλιάδες ευρώ για πολιτιστικά.
60.000 ευρώ δώσαμε στο Δήμο, ροπούμε 60 εκδηλώσεις το καλοκαίρι και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η οικονομία μεγέθους μας. Ένα προς εννιά. Αυτό κάναμε και στην παιδεία, δίπλα στους νέους και τα προβλήματά τους.